Ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων κατεβαίνει για πρώτη φορά αυτόνομα, αυτοδύναμα στις ευρωεκλογές. Με ψηφοδέλτιο που αποτελείται από καθαρά Έλληνες, ελληνόψυχους, πατριώτες Έλληνες. Με στόχο την Ελλάδα, τα δίκαια και τα δικαιώματά της. Επομένως, το ραντεβού με την ιστορία, κάτι που δεν έχει να συμβεί ιστορικά από την εποχή του Φιλίππου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι υπερβολή, είναι ιστορική αλήθεια. Λοιπόν, επομένως το ραντεβού με την ιστορία είναι τώρα και μάλιστα στις 26 Μαΐου του 2019. Είναι το ραντεβού με την ιστορία και δεν πρέπει οι Έλληνες να γυρίσουν την πλάτη τους. Στις ευρωεκλογές είναι υψίστης σημασίας γιατί παράνομες απονομές αγένειας σε αλλοδαπούς και τα hot spot γεμάτα με κάλπες, με έτοιμες σφραγίδες να ελληνοποιήσουν παράνομα λαθροέπικους στην Ελλάδα. Έχετε δημιουργήσει λοιπόν το δικό σας κόμμα. Όχι, δεν είναι κόμμα, είναι ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων. Μιλάμε για έθνους ενάντια σε όλα τα κόμματα. Δεν είμαστε κόμμα. Είμαστε ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων ενάντια σε όλα τα κόμματα. Απέναντι σε όλα τα κόμματα. Τα δεν θα είσαι υποψήφιος σε εκλογές. Εγώ προσωπικά όχι. Όχι, το κόμμα. Κατεβαίνουμε με 41 συν 1, 42 υποψήφιους. Έχουμε έτοιμο το ευρωψηφοδέλτιο όπου να είναι το ναι και το όπου να είναι θα το βγάλουμε και σε κυκλοφορία. Το ευρωψηφοδέλτιο του 2019 της Ελλήνων Συνέλευσης, ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων για πρώτη φορά συμμετέχει στην Ευρωβουλή, με στόχο την Ευρωβουλή και πάμε. Και πάμε για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, με πρώτο στόχο την Ευρωβουλή. Εσείς είστε υπέρ, το δικό σας κόμμα, ο δικός σας πολιτικός φορέας, όπως τον λέτε, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ? Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να πάμε να μπούμε να κάνουμε έλεγχο, γιατί το ευρώ είναι δικό μας, τον έχουμε υποστηρίξει με λεφτά. Αυτή τη στιγμή δεν είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό αν είμαστε μέσα ή έξω στο ευρώ. Το ευρώ το έχουμε υποστηρίξει, έχουμε πληρώνουμε ΦΠΑ, όλα τα κράτη και δεν ξέρουμε πού βγαίνει. Η Ευρώπη είναι δικιά μας. Η Ευρώπη είναι κόρη του Δία, είναι δικιά μας. Η Ευρώπη είναι Ελλάδα και η Ευρώπη. Αλλά πρέπει να υποστηριχτεί από τελείως διαφορετική προοπτική. Όχι έτσι με το χέρι του επέτη, του ζητιάνου που σου βάζουν χρέη, τα οποία δεν στα έχουν εξηγήσει και δεν στα έχουν αιτιολογήσει και δεν στα έχουν αποδείξει. Να πάρουμε παράδειγμα την Ελστάτ με τον Γεωργίου. Μας καταλογίζουν μονίμως χρέη τα οποία δεν. Ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση του Γεωργίου? Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι η Ευρωβουλή. Έχουν γίνει πάρα πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν είναι το θέμα μας εκεί. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει Έλληνες να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μας έχουν εξαπολύσει πριν καν πούνε στις καρέκλες. Θεωρείτε ότι όσοι είναι ευρωβουλευτές τώρα ή και πριν δεν είναι Έλληνες πραγματικά? Πιστεύω ότι είναι σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κρυμμένοι αλλογενείς πίσω από ελληνικά ονόματα, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και δεν πήγανε εκεί να διεκδικήσουν τα δίκαια των Ελλήνων, παρά μόνο έχουν ένα από τα πολλά. Θέλουμε να δούμε και το καταστατικό που υπογράφουν όσοι μπαίνουν στην Ευρωβουλή, γιατί ένα από αυτά τα οποία έχουν υπογράψει εκ των προτέρων είναι ότι δεν θα διεκδικήσουν ποτέ τις αποζημιώσεις που είναι στις γερμανικές αποζημιώσεις. Το έχουν υπογράψει όλοι οι ευρωβουλευτές ότι δεν θα διεκδικήσουν το δάνειο το κατοχικό. Εσείς λοιπόν μπαίνετε μέσα με πρώτο σκοπό, αν κατάλαβα καλά. Πρώτος σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης είναι έλεγχος στα οικονομικά. Τα οικονομικά της Ευρώπης γενικότερα. Τα γενικά, γιατί όλες οι χώρες δίνουμε ένα ΦΠΑ, να δούμε πού πάει. Πρέπει να γίνει μελάνια, τι γίνεται. Δηλαδή, ξεκινώντας από έναν έλεγχο ο οποίος δεν έχει γίνει ουδέποτε. Ένας έλεγχος που να γίνει με διαφάνεια και να ξέρουμε ότι δίνουμε τόσα, πάνε εκεί, γίνεται εκεί. Τόσο το χρέος. Και δεν έχουμε και μια ξεκάθαρη σαφή εικόνα για το χρέος της Ελλάδας. Σε σχέση με την Κομισιόν, τι πιστεύετε για τις διαφορές Κομισιόν Ευρωβουλής? Είναι ξεκάθαρο αυτό? Να πω κάτι. Θα μπούμε να τα, δεν μπορούμε εκ των προτέρων να τα πούμε. Πρέπει να μπούμε, να ελέγξουμε, να τα δούμε, να τα βγάλουμε όλα στο φως και μετά θα τα πούμε. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προδεύουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελληνική Συνέλευση δεν είναι έτοιμη να έχει. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι. Θέλουμε να διοικήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Για τα δίκαια. Με πρώτο στόχο. Ναι, θέλω να πω αυτή τη στιγμή για τις ευρωεκλογές. Έχουμε εικόνα για το τι θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Τι προκύπτει, δηλαδή εννοώ. Τι διεκδικείτε μέσα από την Ευρωβουλή, τι δυνατότητες έχει ο Ευρωβουλευτής? Τα δίκαια μας και τα δικά μας. Έχουμε πάρα πολλές πράγματα τα οποία δεν έχουν τεθεί ποτέ.
για πρώτη φορά, όπως ο έλεγχος, δεν είναι λίγο τον έλεγχο των οικονομικών που δίνουν όλα τα κράτη, Γαλλία, Αγγλία, όλοι ένα φόρο, είχε φτάσει 24% και σε άλλες χώρες και ακόμα περισσότερο. Δεν έχει γίνει ουδέποτε έλεγχος, αγαπητέ. Κάποια στιγμή πρέπει να ελέγξουμε το λογαριασμό που μας στέλνουν να πληρώσουμε. Είτε είναι, γιατί ξέρουμε όλοι, όλα έρχονται από την Ευρώπη. Αυτή εδώ το είναι ΦΠΑ Μαρία. Δηλαδή που πληρώνουμε τώρα εδώ πηγαίνει στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε όμως που καταλήγει. Δεν πάει sense στη χώρα μας. Είναι... Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή... Άρα το ευρώ αυτή τη στιγμή, το ΦΠΑ που πληρώνουμε εδώ πηγαίνει... Δεν ξέρουμε που καταλήγει. Κατευθείαν πηγαίνει η ανεξάρτητη αρχή. Την Τρόικα. Ναι. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα ιδιωτικό μαγαζί με αφημί. Οπότε τουρκικό είναι... μαγαζί. Ιδιωτικό. Α, ιδιωτικό μαγαζί με αφημί. Δεν είναι ούτε κράτος, εταιρεία. Είναι μια εταιρεία. Και διευθύνων σύμβουλος σε θέση, ο πρωθυπουργός σε θέση διευθύνοντα συμβούλου. Αυτά τα ξέρουμε, έχει μόνο που δεν θυμάμαι το αφημί. Με αφημί είναι απαραίτητο, έχουν αφημί. Και με αφημί και με αφημί. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να τεθούν υποτάκτως και να βγουν στο φως και να καταλάβουμε την πορεία μας. Αν δεν ξέρουμε την εικόνα να έχουμε σαφή, να κάνουμε πρώτα έλεγχο, θα δούμε και μετά θα αποφασίσουμε. Άρα κατεβαίνετε στις εκλογές. Συγγνώμη, όταν κάνεις μια εταιρεία, έχεις ένα κοινοπρακτικό, μπορεί να το σβήσεις ό,τι θέλεις, μπορεί να το κρατήσεις. Μπορεί να... Όταν μπες σε μια εταιρεία, δεν πρέπει να ξέρεις το καταστατικό, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Εμείς τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε μόνο ότι πληρώνουμε και ότι είμαστε καταχρεωμένοι που δεν μας το έχουν υποδείξει. Απ' την άλλη, το χρυσό των Ελλήνων, τα καταπιστεύματα, τα χρήματα. Και ένα σωρό άλλα πλούτο των Ελλήνων έχει μείνει στο σκοτάδι στην δαπάνη. Και όταν ρωτάμε μεμονωμένα υπουργούς και βουλευτές, κόβουν λάσπη. Δεν μας δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Επομένως και οι μηνύσεις για εσχάτη προδοσία έχουν βουλιάξει στα συρτάρια της Βουλής. Για να το πάμε ένα στάδιο παραπέρα και πιο πέρα από τις μηνύσεις, γιατί οι μηνύσεις είναι μόνο κάτι, στείλουν κάτι στημένα δικαστήρια με δικούς τους εγκάθετους δικηγόρους και δεν βγαίνει τίποτα παραπέρα. Επομένως πρέπει να μπούμε γερά. Εμείς οι Έλληνες με ενεργό συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία να ελέγξουμε, να δούμε και να πάρουμε, τότε θα πάρουμε τις αποφάσεις. Βρωμάνε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα δούμε και να τα βγάλουμε στο φως. Ο σκοπός που βρίσκεστε στην ΑΠΑΚΤΟ εδώ είναι... Είχαμε ένα γραφείο και πρέπει, το οποίο δεν είχε και ιδιαίτερα καλή τύχη, κάηκε όπως και πάρα πολλά γραφεία στην Αθηνά, τα και είναι αντίπατα και είναι πολύ... κρύβονται και δεν βρίσκουμε άκρη, κάνουμε μηνύσεις, μένουν στο κενό, πέφτουν στο κενό. Ενώ λέγεις, μας κυβερνάνε αλλογενείς και δεν κοιτάζουν το συμφέρον του Έλληνα. Μόνο αλλογενείς μας. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε στο ερώτημα γιατί βρίσκεστε εδώ, ποιος είναι ο σκοπός. Εντάξει, έχω από εδώ είναι. Έχω από εδώ είναι. Η κυρία από εδώ είναι, κατάγεται από την ΑΠΑΚΤΟ και θέλουμε να περάσετε το μήνυμα και... Να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν γυρνάμε πρέπει όλοι οι Έλληνες να ψηφίσουν Έλληνες. Τις πλάτες στις ευρωεκλογές, που στις επερχόμενες, είναι υψής της σημασίας για τον Έλληνα και για την Ελλάδα. Είσαι σε κανένα κανάλι, ναι, ναι. Στο npress.gr. Θα μας πείτε και τα ονόματά σας να τα... Μιλιώρη Ελένη, από Εσύ Δάφνης. Από Εσύ Δάφνης. Εσύ Δάφνης και εγώ είμαι Εσύ Γλυφάδας. Εσύ Γλυφάδας. Και, όταν λέμε Εσύ Γλυφάδας είναι Ελλήνων Συνέλευσης Γλυφάδας. Και το όνομα σας. Έχουμε 400 οργανισμούς, 350 στην Ελλάδα, παντού, και άλλους 300 και άλλους 50 στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και κάθε μέρα παίρνουμε καινούρια αφημί και ανοίγουμε καινούρια γραφεία. Και πείτε μου και το όνομά σας μόνο. Σωτηροπούλου Τζένι. Σωτηροπούλου Τζένι. Από την ΑΦΠΑΚΤΟ, έτσι, που έχετε με καταγωγή από εδώ. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικιά μας η χαρά. Λοιπόν, και σας περιμένουμε. Αλλά να κρατήσεις και για κάποιους.